Ένα πράγμα μόνο δεν υπάρχει, όπως λέει ο ποιητής. Η λησμονιά. Ο Θεός που περισσώζει το μέταλλο, σώζει και τη σκουριά. Ο κοσμικός χρόνος είναι ένα μέτρημα, μια επανάληψη. Ο πνευματικός χρόνος, που εδώ είναι ο κατεξοχήν χρόνος και που αυτόν βιώνουμε, είναι μια ποιότητα. Η ημέρα εδώ στο όρος δεν είναι 24 ώρες. Η ημέρα εδώ αρχίζει με τον όρθρο και τελειώνει με το απόδειπνο. Είναι μια αλληλουχία λειτουργιών, προσευχής, υμνολογίας, ένωσης με το Θεό, ψαξίματος με το Θεό. Χριστός παντεπόπτης, η θαυμαστή εικόνα του κριτικού Θεοφάνη έλαμπε εκείνο το απόγευμα στον περίβολο της Κήτης. Τα φύλλα πεσμένα, τα δέντρα γυμνά. Καιρός που φθήνουν οι οπόρες. Το ένδυμα της φύσης με άλλα χρώματα σκεπάζει το τοπίο. Όσο προχωράμε προς το χειμώνα, τα ελεύθερα ζώα πλησιάζουν τους μοναχούς. Αρχίζει μια δύσκολη περίοδος. Η τροφή λιγοστεύει στη φύση. Κοντά στους ανθρώπους υπάρχει ελπίδα. Ξεκινήσαμε για το μοναστήρι του Βατοπεδίου. Δεν φτάσαμε. Το είδαμε από μακριά. Ο καιρός χαλούσε. Είχαμε κι άλλη αποστολή. Καστροπύργη στη θάλασσα μας έφερε στη μνήμη την καλοκαιρινή επίσκεψη στη Μονή Ιβύρων. Τελευταίες προετοιμασίες για το χειμώνα. Η ανάσα γίνεται πιο βαριά για τα κτίσματα και για τα ζώντα.
προηγούμενο πατέρα Βασίλειο δεν το βρήκαμε. Οι μοναχοί όμως μας έδωσαν την ευλογία για αυτό που ζητούσαμε. Ενώ ο ήχος του πριονιού σου μιλούσε για το σήμερα, τα υπόλοιπα όπως χίλια χρόνια πριν. Η είσοδός μου στο Άγιο Όρος ήταν κάτι που ολοκληρώθηκε σταδιακά. Την πρώτη φορά θα εντυπωσιαστείς από πράγματα που σιγά σιγά θα τα ξεπεράσεις. Είναι σαν μια σχέση που όσο περνάει ο καιρός αναζητάς κάτι βαθύτερο και πιο πνευματικό. Αυτό όμως που το κάνει διαφορετικό είναι ο απόκοσμος χαρακτήρας του. Η θλίψη και η χαρά, η δίψα και ο χορτασμός, το άδειασμα και η πλεισμονή. Η νύχτα κυλά και η βροχή συνεχίζει. Η αγωνία της προσμονής κορυφώνεται, σαν το καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα, που δείχνει πως πάει να δράξει κάτι πέρα από τα πρόσκαιρα, καθώς υψώνεται και χάνεται στην ομίχλη της νύχτας. Μέσα στους υδάτινους καθρέφτες του σώματος της βροχής, ο αέρας έπαιζε το ρυθμό του. Το ουράνιο τόξο λες και είχε δώσει την εντολή. Είμαστε όλοι εκεί. Το εργόχειρο ήταν έτοιμο, εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που απέμεινε ήταν να λάβει τη θέση του. Τη θέση που του ανήκε στο χώρο, σε κάποιο μέρος του χρόνου. Αυτή η χαμηλή θα πάει από εδώ έτσι. Όπως στέκεται η πόρτα, θα περάσει έτσι. Λίγο λοξά να πάει επάνω και να πέσει στη φωλιά τη. Λοιπόν, θα πάει λίγο πίσω τώρα, όπως είναι, λίγο πίσω, για να έρθει λοξά να περάσει και να πέσει στη φωλιά. Πάμε. Κολοστό, κολοστό. Τώρα πάνω. Στους σταυρούς χαραγμένες οι ώρες του γέροντα. Πάνω στα σίδερα μαζεμένη η αντοχή και η υπομονή του. Μια πόρτα στο δρόμο της ζωής του έκλεινε, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα καινούριο δρόμο για κάτι άλλο. Για ένα όραμα, μικρό ή μεγάλο. Ανάβαση φωτός στο τούνελ του χρόνου. Ψυχής ανάβαση στα ύψη του χώρου. Όλα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους.
απορία και θαυμασμός για τα έργα του ανθρώπου. Η καμπάνα του Αγίου Ανδρέα, τεράστια, στέκει χρόνια εδώ, παροπλισμένη, περιμένοντας την ώρα που η κοιμισμένη ύπαρξή της θα αναστηθεί. Περιμένει τη στιγμή που οι ήχοι της θα απλωθούν γλυκά όπως τότε, τον καιρό της πρώτης νιώθης. Ακούσματα υλικών υπάρξεων, ήχοι μετάλλων σαν σήμαντρα απλώνονται στο προάβλιο. Σαν όργανα ορχήστρας κρουστών, οι καμπάνες, μικρές και μεγάλες, μέσα από τις δοκιμές επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους. Διαλαλούν κάθε μια με τους δικούς της φθόγκους, τα κρυμμένα τους μυστικά. Ήταν μια οπτασία, ήταν μια πραγματική στιγμή. Μας κατατόπισε επακριβώς. Χυμάζουνε οι ψυχές τη λευκή ατμόσφαιρα της παγωνιάς. Όλα μετά ήταν εύκολα. Όταν φτάσαμε, έφτανε και ο πατέρας Μακάριος με το άλογο του. Το είχε χάσει από το προηγούμενο βράδυ. Μα όπως μας είπε, δεν είχε ανησυχήσει, μιας και ήταν ένα παράπτωμα που συχνά επαναλάμβανε ο Έκτορας. Το καζάνι της απόσταξης ήταν πάνω στη φωτιά από τα χαράματα. Μεγάλη παράδοση το ρακί στο Άγιον Όρος. Χρειάζεται υπομονή και γνώση. Περάσαμε σχεδόν όλη τη μέρα μαζί του. Πριν αρχίσει ο Ισπερινός, μας είχε ετοιμάσει μια μεγάλη ποσότητα ρακί, ένα μέρος της ευλογίας του γιατί...